βαθύ ποτάμι ο έρωτας με το φιλί να τρέμει. Σάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινό μελτέμι. Κι από την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη. Πας καλά. Επειδή το σήκωσε η γυναίκα, εσύ το έκλεισες στα μούτρα. Σαν 16χρονο φέρθηκες. Πάρε πάλι σε παρακαλώ τηλέφωνο. Μα την έβαλε μέσα στο σπίτι και σηκώνει και το τηλέφωνο του από πάνω. Δεν γίνεται. Πάρε πάλι λέμε. Επιτόπου και με τσαμπουκά. Έχει γούστο τώρα. Χιλέα, άσε τα κόλπα και έχουμε σοβαρότερα θέματα. Απάντησέ το. Ναι. Α, ξαφνιάστηκα. Νόμιζα πως έκανα λάθος και το έκλεισα. Αλλά τσέκαρα και ήταν ο αριθμός σου. Αχιλέα, ποια ήταν αυτή που σήκωσε το τηλέφωνο, με ποιο δικαίωμα? Ζήλεψες. Αχιλέα, πες μου αμέσως ποια ήταν. Η Δήμητρα. Ναι, η γυναίκα του Νεκτάριου. Ε, και τι να κάνω εγώ τώρα που δεν με πιστεύεις. Ας ήσουν εδώ να έβλεπες από μόνη σου. Ναι. Λοιπόν, σ' αφήνω, Μελίνα, γιατί τώρα έχουμε σοβαρή συζήτηση εδώ. Γεια. Μου είπε πως ήταν η Δήμητρα, η γυναίκα του Νεκτάριου. Λέει αλήθεια όμως. Είσαι πολύ ερωτευμένη, κοριτσάκι μου. Νεκτάριε, δεν γνωρίζω τίποτα για την υιοθεσία σου. Ειλικρινά έπεσε από τα σύννεφα. Καλά, παιδί μου, είσαι σίγουρος? Ναι, Διαμαντή, είμαι σίγουρος. Έχω κάνει έρευνα. Αποκλείεται να μην ξέρεις. Μου λες ψέματα. Διαμαντή, η σχέση σου με τον πατέρα μου ήταν πολύ στενές. Ναι, πράγματι ήταν. Εκτός από μια διετία την εποχή που γεννηθήκες εσύ, θυμάμαι, είχαμε διακόψει επαφές για προσωπικούς λόγους, νεάνικες βλακίες τότε. Πολύ βολική δικαιολογία. Για να μην μου πεις όσα γνωρίζεις. Δεκτάρια.